Ευλόγησον Δέσποτον, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Μητρή του Σωτήρος και Ταχεία προστάτηδη, η Ξάνθη Πάσα και η ταύτης Περίκος προς Αρχαγγελίο της η αλήθη, δι' αυτής γαρελιτρώθημεν χαλεπής, δουλείας ανακράζοντες, δώσα τη αντιλήψη σου αγνή, δώσα τη σήμα σου Παρθένε Χριστότητη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνυμου. Και των συμπροσευχομένων αυτό Αγίων Αρχιερέων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του κλήρου και του λαού της Ιεράς Μητροπόλεως ταύτης, υγείας και θείας βοηθείας, υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, Ιεράν Μητρόπολην και πόλην ταύτην, και πάσαν πόλη και χώραν, από οργής λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου,
και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργή και νόσο την καθημών κινουμένη και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεείσαι ημάς ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον το Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεείσαι ημάς. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Άκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ήλαιος, ήλαιος γένοιμοι δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπής ημών, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός, της Αρχαγγελιωτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, προστάτου και πολιούχου ημών, των Αγίων ενδόξων και πανέθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μάρτυρων Διονυσίου και Ρεπαγίτου, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε, Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανοσιολογιότατε Άγιε Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατοι αξιωματικοί, τίμιο πρεσβυτέριο Χριστού Διακονία, ευλογημένε λαέ του Θεού. Δοξάζουμε τον ελευθερωτή των ψυχών, εκείνον ο οποίος νίκησε τον θάνατο και μας χάρισε τη ζωή. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε την Παναγία Μητέρα Του, την Παναγία μας την Αρχαγγελιώτισσα, στην οποία και αποδίδουμε τα ελευθέρια μας. Και φέτο γιορτάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, 100 χρόνια ελεύθερου βίου, 1919-2019. Η ελευθερία δεν χαρίζεται σε κανέναν άνθρωπο και σε κανέναν λαό. Κερδίζεται με αγώνες και με αίμα.
αλλά εκείνο που μας διδάσκει η Εκκλησία και το λέμε στην ευχή των δοξολογιών των εθνικών επετείων είναι «Κύριε κατάστησον ημάς αξίους της ελευθερίας». Όχι μόνο να την αποκτήσουμε, αλλά να μπορούμε να την διαχειριστούμε. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι μέλη της Διακούς Ιεράς Συνόδου, η παρουσία σας απόψε εδώ τιμά τον Ιερό Κλήρο, τους άρχοντες, αλλά και το λαό του Θεού. Και η παρουσία σας μας στηρίζει, μας χαροποιεί και μας ενισχύει. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε, σας ευγνωμονούμε και πηγαίνουμε τώρα στον καθεδρικό ναό της του Θεού Σοφίας για την ακολουθία του Εσπερινού των Ελευθερίων, όπου εκεί θα γίνουν και οι κατάλληλες ομιλίες λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολες. Έτσι πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ευχαριστώ όλους σας για την εδώ παρουσία σας απόψε. Thank you.
Θεϊκός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσεμεν και προσπέσεμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσεμεν και προσπέσεμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσεμεν και προσπέσεμεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου με μεγαλύθει σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμέλιόν την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δουλειάστουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσε σε αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστόλων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρίου, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί, ότι ζων όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου προταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων πόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος σε φρένει η καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδριοι του λιβάνου ασεφύτευσας, εκ εις τρουθία ένος εύσουσι, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του βρυμού. Σκύμνη οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και εστιασμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκός, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρο, δόντος σου αυτής λέξου. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτούν επιστρέψουσι. Εξαποζελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ως τιμή υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότος και γένετο νίξη. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμε. Σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου, ευσταθνίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Επισκόπου ημών ιερών ημού. Και των συγχωροστάτων των αυτών Αγίων Αρχιερέων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταυτής, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμε. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της μη χάρητη. Κύριε ελέησον.
υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν του ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τη μητρική σου δέσπινα.
και πόλο και οδύνον τη κρατεά σου κυριλευθέρωσας και έλατσας μυστικός ελευθερία στην χάρη της κράσουση και χαριτωμένη χαίρε εις στρατών μισοχριστών απελάσας αγόρων εψημών των πεπιθόντων σε. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, της Ισπρωδίας των μέγεθος, εν εψημογνώσει, δέσποινα κηρύττομε, οξάζονται στην πόλη η δαιμονία σου. Απίβαξας γάρι μας, αρχαγγέλιο της ακόρυπτον ύμνητε, μανίας και συνοχής, επιδραμών των νεκρόζων στη δέσπακτος, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ο λαός ο Χριστόν υπός πανδημίσει να κάνεται και ήξαρτη σήμερος υπερίβλεπτος και συναυτή υπερίκος σύμβασαν εφραίνεται της πόλης σου αρρωγής και Χριστότητος δέσποινα απολαύσασα ότι σκότους δουλείας μακροθάτης ημινήκασα σημαίνα ελευθερίας με πρόσημο. Εμείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη εφαινέψατε αυτό εγνωμόνος προσάντηση δείξαν Θεόν πόλη σου παραμόνητε ότι αυτήν ηλευθέρωσας πρεσμόν και κακώσεων εχθρικής επιδρόμης και ημέραν εόρτιον Πέτρος άγγιση εκπός απαρτήμος χαίρε θερμίμων προστάτης αρχαγγέλιωτης αδέσποινας. Αυτή εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάες και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τι ακροαστοκίσι σου τον ανάμι δευτέρωσας τον δεσμόν παράκρανε της νεκρόσεως νυν δε ημάς της συγχάρητη δουλείας απίλαξας μακροτάτης και πίκρας και εχθρών των αλάστορα καταβέβληκας δια τούτο ημούμεν σε παρθένε και κηρύττομεν απά παμφαή μεγαλεία σου.
Εσπέρας προκειμένων η βοήθεια μου παρακυρίου του πίσαντος των ουρανών και την γη. Η βοήθεια και γένετο τη ημέρα η εστάθη σκηνή
εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνή των οίκων του μαρτυρίου και το εσπέρασιν επί της σκηνής ως είδος πυρός έως πρωί, ούτως έγινε το διαπαντός. Η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν ημέρας και είδος πυρός την νύχτα και η νύχτα ανέβη η νεφέλη από της σκηνής και με τα ταύτα απήραν οι Ισραήλ και εν το τόπο που αν έστει η νεφέλη εκεί παρενέβαλον οι Ισραήλ. Δια προστάγματος Κυρίου παρεμβαλούσιν οι Ισραήλ και δια προστάγματος Κυρίου απαρούσιν. Πάσας τας ημέρας ενές σκιάζει η νεφέλη επί της σκηνής παρεμβαλούσιν οι Ισραήλ. Και όταν εφέλκυται η νεφέλη επί της σκηνής ημέρας πλήρους και φυλάξονται οι Ισραήλ την φυλακή του Θεού και ουμή εξάρρωση. Και έστε όταν σκεπάζει η νεφέλη ημέρας αριθμό επί της σκηνής διαφωνής Κυρίου παρεμβαλούσι και δια προστάγματος Κυρίου απαρούσι. Και έστε όταν γέννηται η νεφέλη αφεσπέρας έως πρωί και αναβεί η νεφέλη το πρωί και απαρούσιν ημέρας η νυχτός. Μηνός ημέρας πλέον αζούσεις της νεφέλης και αζούσεις επ' αυτής, παρεμβαλούσιν οι Ισραήλ και ουμή απάρωσιν, ότι δια προστάγματος Κυρίου απαρούσιν, την φυλακήν Κυρίου εφυλάξαντο, δια προστάγματος Κυρίου εν χειρή Μωυσή. Της εξόδου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσωμε. Εγένετο εν το μηνύ το πρώτο, το δευτέρο έτη, εκπορευωμένων των ιών Ισραήλ εξ Αιγύπτου, νουμηνία εστάθη η σκηνή και έστησε Μωυσής την σκηνή και επέθηκε τα σκεφαλίδας και διενέβαλε τους μοχλούς και έστησε τους στήλους και εξέτεινε τα σαυλέας επί την σκηνή και επέθηκε το κατακάλυμα της σκηνής επ' αυτήν άνωθεν, καθάς συνέταξε Κύριος το Μωυσή και λαβών τα μαρτύρια ενέβαλε εις την Κιβωτόν και υπέθηκε τους δύο στήρας υπό την Κιβωτόν και εισήνεγγε την Κιβωτόν εις την σκηνή και επέθηκε το κατακατάλημα του καταπετάσματος και εσκέπασε την Κιβωτόν του μαρτυρίων τρόπο συνέταξε Κύριος το Μωυσή και επέθηκε την τράπεζα εις την σκηνή του μαρτυρίου το προσβοράν έξωθεν του καταπετάσματος και προσέθηκεν επ' αυτής άρτους της προθέσεως έναντι Κυρίου, ον τρόπον συνέταξε Κύριος το Μωυσή. Και έθηκε την λιχνήν στην σκηνή του μαρτυρίου, εις το κλήτος της σκηνής των προσνότων. Και επέθηκε τους λίχνους αυτής έναντι Κυρίου, ον τρόπον συνέταξε Κύριος το Μωυσή. Και έθηκε το θυσιαστήριο των χρυσούν, εν τη σκηνή του μαρτυρίου απέναντι του καταπετάσματος, και εθυμίασν επ' αυτού θυμίαμα συνθέσεως. Καθάπου εστέδεξε Κύριος το Μωυσή και το θυσιαστήριον των καρπομάτων έθηκε παραταστήρα της σκηνής και έστησε την αυλή κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και συνετέλεσε Μωυσής πάντα τα έργα και κάλυψε νεφέλη την σκηνή του μαρτυρίου και δόξης Κυρίου επλήστη η σκηνή και όχι δυνάστη Μωυσής ελθύν στην σκηνή του μαρτυρίου ότι επεσκίαζεν επ' αυτήν η νεφέλη και δόξης Κυρίου εν επλήστη η σκηνή. Η νίκα διάν ανέβη η νεφέλη από τη σκηνή, ανεζεύγνησαν οι Ισραήλ συν τη απαρτία αυτών. Η δε μη ανέβη η νεφέλη, ουκ ανεζεύγνησαν έως ημέρας, εις ανέβη η νεφέλη. Νεφέλη γαρίν επί τη σκηνή ημέρας, και πυρ είναι επ' αυτής νυκτός εναντίον παντός Ισραήλ, εν πάσες τες αναζυγές αυτών. Προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομε. Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα, ποιήσου συνιερίσε το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι εμάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτήν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμε,
η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως καθίσετε εν αυτή του φαγινάρτων εναντίον Κυρίου, κατά την οδόν Ελάμου της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν, κατά έναντι του οίκου, και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος του Κυρίου. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερωνύμου. Των συγχωροστατούν των αυτοαγίων αρχιερέων, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον Κύριε διέσπερα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθηνή μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισον με τις δικαιώμασή Σου.
Κύριε, το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσουμε την εσπερινή θέση ημών το Κύριο. Σώσουν ελέησον και διάφυλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Λάξου, Κύριε. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και κάλλην απολογίαν την επί του φοβέρου βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Άσκου, Κύριε. Της Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
ποιητής καταθλίψεως και δυναστείας η θερμή αντίληψη σου όλη πάνταγνε των λαών των Χριστών ημών όπεν αρχαγγελιώτησα τα σώστα σιάτουσα ολθό η πόλης της Άρτης και η περίπος άπασα το χαιρεχόμεν η παρέκουσα της πάση το Θείον Ελαιό. Προσωπών σου λιτανεύσου συν η πλούση του λαού σου χαίριστε ο γεννήτων λαγνή χάρασε τία και πηγή αγαθότητος η πάσα νησχήν και κράτος των αλασσόρων νεκρών αόρατος θένει ταπεινώσασαν εν τέθεν απείλαξας τυραννίδος πανάμωμεν των επελθόντων εκρών πάλε της δούλης σου και συνέτριψας την αυθόνητα μότητα όθεν πανευχαρίστωση εόρτιον ένεση οι εντυξαντικούντες άτομεν πόθο κραυγάζοντες εκ πάσης ανάγκης ασυνήσιμα συντήρη Θεό χαρίτωτε. Άκουσον φύγατε και είδε την κλίνον το ούς και τη λάθο του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμίσει ο βασιλεύς του κάτου σου δεύτε η εντυξάνθη πιστή απαλλαγέντες εκφυγήσει ταμότητος εν πίστη και συμφωνία και εν χαράλυθη την αρνή παρθένων αυτοί γαρερίσαντων στεναγμών και κακώσεων πολυχρονίου κατοχής και δουλώσεως ήμασταν πάντας και εν πίστη βοήσομεν δέστηνα υπερήμνητε η μόνη βοήθεια αρχαγγελίων της Αγώνη των ευσεβών καταφύγιων αείμων τίδου της θεμής σου προστασίας χάρη την άθωνο.
σου και λύτρωσέ ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψε. Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν εις ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτής καρελιτρώθημεν, αλεπίς πουλίας
Σοφία ευλόγησο. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στερεώς η Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτό η Εκκλησία, την πόλη και ενωρία ταύτη και το γέννη ημών παντί εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνου Αγίας αυτού Μητρός, ίνος αρχαγγελιώτης αντιμόμεν και πανηγυρίζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, προστάτου και πολιούχου ημών, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιεροθέου πρώτου Επισκόπου Αθηνών, που την ιεράν μνήμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκεται και μη πάλιν ζυγών δουλείας ενέχεστε. Στους λόγους αυτούς του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, συνοψίζεται μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κύριε Ιερώνυμε, σε πτή χωρία των μελών της διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των εμφράκη ιεραρχών, εντιμότατοι άρχοντες, ενδοξότατοι αξιωματικοί, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, συνοψίζεται στα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου το νόημα της εορτής, της ετηρίδος των ελευθερίων της πόλεως και της περιοχής μας από τη μακραίων σκλαβιά, σαλόθρησκους και ομόδοξους κατακτητές και δυνάστες. Η ελευθερία στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος είναι η ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Δεν είναι μία ελευθερία βουλητικών επιλογών, το να μπορούμε δηλαδή να διαλέγουμε μεταξύ πολλαπλών δεδομένων, καταστάσεων ή δυνατοτήτων, που πάντως δεν είναι ανεξάντλητες. Δεν είναι μία ψευδόνιμη ελευθερία, όπου ο άνθρωπος μπορεί να κινείται και να ενεργεί χωρίς όρους και όρια. Δεν είναι μία ελευθερία βουλιματική, που τελικά μας σκλαβώνει στις επιθυμίες του νου και στις διαθέσεις του ψυχισμού μας. Είναι μια ελευθερία υπαρξιακή, μια ελευθερία του πνεύματος, μια ελευθερία η οποία δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, αλλά από την κατάσταση του πνεύματος του έσω ανθρώπου. Ο Θουκυδίδης,
διασώζει τη φράση του Περικλέους στον επιτάφιό του, πως ελεύθερον το εύψυχον, πως δηλαδή η ελευθερία βασίζεται στη γενναιότητα. Η αποκάλυψη του Ευαγγελίου έρχεται να καθηγιάσει αυτή την παράδοση της ευψυχίας και φιλοπατρίας, θέτοντας το αγαθό της ελευθερίας στην προοπτική της Αθανασίας. Αληθινά ελεύθερος είναι εκείνος που έχει πατήσει το θάνατο, που οδεύει προς την όντως ζωή και κατανικά τόσο το γεγονός όσο και το φόβο του θανάτου. Αυτή την ελευθερία μακαριότατε βίωσαν μέσα στους μακρούς αιώνες δουλείας τα ορθόδοξα τέκνα αυτής της πολυπαθής θρακικής γης της Ξάνθης. Είχαν την απαντοχή του στην Παναγία την Αρχαγγελιώτισσα, που το από δασοστεφές μοναστήρι της εδώ στις πόριες της οροσειράς της Ορώτης, σαν άλλη μάνα στήριξε γενναιές γενναιών σκλαβωμένης Ρωμιοσύνης. Πόσα δε χρωστάει η Ξάνθη στην Αρχαγγελιώτισσα, για πόσα πρέπει να την ευχαριστήσει, πόσο πρέπει να την ευγνωμονεί. Ιερομόναχοι, ηγούμενοι, διδάσκαλοι, ποιμενάρχες που επίμεναν με σύνεση τον τόπο σε χερούς καλεπούς, αλλά και ο πλούτος των γραμμάτων, των χειρογράφων, των κωδίκων, προϊόντων του μακρού υπερχιλιατούς πολιτισμού της Ρωμιοσύνης, που σήμερα βρίσκεται δυστυχώς σε ξένα χέρια σφετεριστών, ως και οι τελευταίοι εχμάλωτοι μιας σκληρής κατοχής που ευχόμαστε ποτέ να μην την ξαναζήσουμε, υφαίνουν το πολύτιμο θεομητορικό πέπλο που σκέπασε και προφύλαξε ως σημείο ελπίδας, προστασίας, προσμονής στον ακριτικό λαό μας. Η προσμονή αυτή ήταν βέβαια μακραίωνη, 5,5 αιώνες, ώσπου στις 4 Οκτωβρίου του 1919 ακούστηκαν οι καμπάνες της Λευτεριάς. Ωστόσο, οι συνθήκες ήταν κρίσιμες, η κοινωνία καθημαγμένη, η οικονομία διαλελειμμένη. Η πολύπαθη πόλη της Ξάνθης επανέλαβε μαζί με τον προφητάνακτα Δαβίδ το ψαλμικό λόγιο και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθησαν. Νέες συμφορές, νέες προκλήσεις την εκατονταετία που συμπληρώνουμε. Μικρασιατική καταστροφή, προσφυγιά, διχασμός, κατοχή, εμφύλιος και μετά φτώχεια, μετανάστευση, αποβιομηχάνηση, ανεργία, κρίση οικονομική, κοινωνική, πρωτίστως όμως κρίση πνευματική. Έναντι όλων αυτών, οι ποιμενάρχες της Ξάνθης, ο καθένας με την προσωπική του αρχαιρατική ευσυνειδησία και ευθύνη και υποσυνθήκες αντίξωες, αγωνίστηκαν για να στηρίξουν όχι μόνο το ποιμνιό τους, αλλά όλους τους κατοίκους της περιοχής ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Ο τοποτηρητής Ξάνθης, Ήμβρου και Τενέδου Πανάρητος, 1919-1920. Ο Ξάνθης Άνθιμος Αναστασιάδης, στην ποιμαντορία του, μετά την εχμελωσία του, παρέλαβαν μια καθημαγμένη Ξάνθη και αγωνίστηκαν για την επανασύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως και της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο διάδοχος του Ανθίμου, ο Αποκοτιώρων, ο Νεοκεσαρίας Πολύκαρπος Ψωμιάδης, 1922-1935, ο επωνομαζόμενος πατήρ των ορφανών, πρόσφυγας και ο ίδιος,
με ρίμνησε με άοκνες προσπάθειες για την αποκατάσταση των προσφύγων και μάλιστα των απορφανιστέντων παιδιών, δημιουργώντας το οικοτροφείο αρένων στο μοναστήρι των Ταξιαρχών και το ορφανοτροφείο Θηλαίων στο σημείο εδώ δίπλα στον Άγιο Βλάσιο, όπου στεγάζονται τα αρχεία του κράτους. Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια βρήκαν καταφύγιο ζεστασιά στα οικοτροφεία αυτά του μακαριστού προκατόπου. Ο Ιωακήμ ο Μαρτινιανός, που εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη μετά την άδικη εκδίωξη του Πολυκάρπου, συνέπεια των πολιτικών παθών της εποχής, γνώρισε την πικρία της κατοχής, την εξορία, γιατί εδώ για 3 χρόνια εγκαταστάθηκε ο Φιλιππούπολεος Κύριλλος. Βοήθησε να επωλωθούν κατά τον εφικτό τρόπο οι βαθιές πληγές που άφησε στον τόπο η πικρή δεκαετία του 40. Διάδοχος του Ιωακήμ του Μαρτινιανού, ο μακαριστός προκάτοχός μας, Αντώνιος ο Κλαουδάτος, 1954-1994, 48 ολόκληρα χρόνια, με σύνεση, σοβαρότητα, επίμενε την Μητρόπολη, στελέχωσε τις καθημαγμένες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μονές και νορίες. Χειροτώνησε ιερείς, διεύρυνε το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως. Ας είναι αναπαυμένες οι ψυχές τους στο ουράνιο θυσιαστήριο του Χριστού. Ας είναι ελαφρό το χώμα της ξανθιώτικης γης που τους σκεπάζει και ας έχουμε την ευχή τους. Η σκυταλοδρομία αυτή μακαριότατε στη διακονία του λαού της περιοχής μας θα συνεχίζεται μέχρι τα έσχατα ως κατεξοχήν έργο της στρατευωμένης Εκκλησίας. Αυτή η συνέχεια εκφράζεται μακαριότατε και με τη δική σας παρουσία σήμερα εδώ στον ακριτικό τόπο μας ως επικεφαλής των Αγίων Συνοδικών και των της Τράκης Αρχιερέων. Παρουσία τιμητική για τον Αρχιερέα, το Θεοφιλές Πίμνιο της τοπικής εκκλησίας, τους άρχοντες και τον λαό. Αποδεικνύει το ανίστακτο ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Θράκη. Θα ήθελα τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους των αρχόντων, του Ιερού Κλήρου και του λαού, να εκφράσω την άφατο ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες, διότι ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και την ανεκλάλητο χαρά για την εκ του σύνεγγες κοινωνία μετά το Θεοφιλούς τετιμημένου προσώπου σας ως και των λοιπόν αδελφών αρχιερέων. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε, περαίνω την προσταλιά, θα ήθελα να αναφέρω κάποιους λόγους ενός σύγχρονου ασκητικού θεολόγου της Εκκλησίας μας, του μακαριστού γέροντος Σοφρονίου Ζαχάροφ. Εννοεί την σημασία της ελευθερίας υπό διπλή έννοια. Πρώτη μορφή της εν Χριστώ ελευθερία είναι η απαλλαγή από την επιθυμία να εξουσιάζουμε τους άλλους. Αυτή η ελευθερία ουσιαστικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία, τη θυσία σε νίκη, το θάνατο σε ζωή.
δεύτερη μορφή ελευθερίας. Είναι η ασάλευτη εσωτερική κατάσταση του Πνεύματος στη σφαίρα της Θείας Παρουσίας, ώστε ο άνθρωπος να είναι ανεπηρέαστος από τις εξωτερικές συνθήκες, οποιασδήποτε κι αν είναι αυτές. Και κατ' ουσίαν αυτή η διαπίστωση υπομνηματίζει τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, «Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού». Θλίψεις ή στεναχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Βεβαίως η ελευθερία αυτή είναι σήμερα άγνωστη στους πολλούς, γιατί η επίπλαστη καταναλωτική κοινωνία ευμάρεια στην οποία ζήσαμε για δεκαετίες ταύτισε την ελευθερία με την ασυδοσία και την χαρά με την απόλαυση και την ειδονή. Ίσως η δουλεία στον κακό μας σε αυτό, η δουλεία στα πάθη μας και τις επιθυμίες μας να είναι σήμερα η χειρότερη σκλαβιά μας. Η επέτειος των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλεως μας ας είναι μία παρχή για τη βίωση της καταπνεύμα ελευθερίας, η οποία κράτησε τους προγόνους μας αδούλωτους εσωτερικά, παρά την εξωτερική δουλεία αιώνων. Ευχηθείτε μακαριότατε και Άγιοι Αρχιερείς, ο Άγιος Θεός πάντοτε να μας αναδεικνύει αξίους της ελευθερίας που παραλάβαμε από τους προγόνους μας, για να την παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες, ώστε η Ξάνθη σε έναν αιώνα από σήμερα, όσοι θα ζουν την εποχή εκείνη, να γιορτάσει και τη δεύτερη εκατονταετία ελεύθερου εθνικού βίου. Ως ευπαρέστητε, καλή διαμονή να έχουμε την ευχή σας. Θα ήθελα, μακαριότατε, να ευχαριστήσω τους άρχοντες τον ευλογημένο λαό του Θεού, τους πατέρες για την εδώ παρουσία τους στην υποδοχή της εικόνος της Παναγίας της Αρχαγγελωτήσης, να ευχαριστήσω όμως και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί μεταδίδει απόψε τον Εσπερινό, όπως και αύριο την Θεία Λειτουργία, όπως και τον τηλεοπτικό σταθμό, το 4Ε, ούτως ώστε το γεγονός των ελευθερίων να γίνει γνωστό και έξω από τον χώρο της Τράκης, αλλά και έξω από τον ελλαδικό χώρο. Την ευχή σας. Σεβασμιότατε και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, Άγιε Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριε Παντελήμωνα. Κύριε Υφυπουργέ Μακεδονίας και Θράκης, κυρία Υφυπουργέ του Υπουργείου μας, Υπουργείου Παιδείας, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί άρχοντες του λαού μας, ενδοξότατη και γενναιότατη αξιωματική του Ελληνικού Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας. Σεβασμιότατη Άγιε Αδελφή, λαέ του Θεού αγαπημένη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο της πατρίδας μας, ως προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνοδευόμενος από εκλεκτούς και αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, τίμια και σεβάσμια μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, για να συμμετάσχουμε στον εορτασμό των ελευθερίων της Ξάνθης, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με το ιστορικό γεγονός της τελικής ενσωματώσεως της Θράκης στον εθνικό κορμό
και της επετείους συμπληρώσεως 100 ετών από αυτή την κομβική για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ιστορικής τάξης, η οποία είχε διασαλευθεί για 5 ολόκληρους αιώνες, κρίμασι εν ίσχυρε Κύριος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτήν εδώ την έπαρξη της πατρίδας μας, για να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων ημών, στην υπεραγία Θεοτόκο την Αρχαγγελιώτισσα, την προστάτηδα και ελευθερώτρια της Ξάνθης και απάσης της Θράκης, στον τίμιο πρόδρομο τον πολιούχο της πόλεως και σε όλους τους Αγίους για το δώρο της ελευθερίας που μας χάρισαν. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ επίσης για να αποδώσουμε τιμή στους προγόνους μας, σε όλους τους επωνύμους και ανωνύμους ήρωες που έχρισαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση αυτού του τόπου, αλλά και σε όσους εργάστηκαν για την εδραίωση της ελευθερίας στο νέο ελληνικό κράτος. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ όμως και για να αντλήσουμε διδάγματα για το μέλλον της πατρίδας μας και μάλιστα μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο, σε ένα κόσμο πληγωμένο από πολέμους, από ασύμετρους ανταγωνισμούς, από άκρατους εθνικισμούς, σε ένα κόσμο που μας προκαλεί και μας προσκαλεί σε μια υπεύθυνη και δημιουργική διαχείριση της ελευθερίας μας. Η παρουσία και ο λόγος της Εκκλησίας μας μέσα στο σύγχρονο κόσμο και μέσα στο πλαίσιο του γόνιμου και δημιουργικού προβληματισμού που γεννά η σημερινή επέτειος δεν μπορεί παρά να έχει τρεις κατευθυντήριες γραμμές, τρεις στοχεύσεις. Πρώτον, να εργαστούμε με όλη μας την δύναμη για την ενότητα του λαού μας. Αυτό το προσκλητήριο δεν εξαιρεί κανέναν. Η συνεργασία όλων μας αναξαιρέτως, η προβολή των πολλών που μας ενώνουν και η περιθωριοποίηση των λίγων που μας χωρίζουν είναι αυτονόητο χρέος μας. Δεύτερον, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή ασδήποτε άλλης ετερότητος. Γι' αυτό απαιτείται εγρήγορση και επαγρύπνηση, αλλά και ειρηνική αντίσταση σε ξένα και αλλότρια κέντρα ή συμφέροντα που επιχειρούν εμφανώς ή αφανώς να τορπιλήσουν την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Τρίτον, να καταδικάσουμε τον επάρατο εθνοφιλετισμό, ο οποίος ευθύνεται για πολλά από τα βάσανα και τις οδύνες αυτού του τόπου και του λαού μας. Ειδικά ο εθνοφιλετισμός στον Ορθόδοξο χώρο αποτελεί αίρεση και έκπτωση από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε όλου του κόσμου. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις ευχαριστώ από καρδιάς τόσο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριο Παντελεήμονα, όσο και τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης, κύριο Εμμανουήλ Τσέπελη, αλλά και όλους σας, για την θερμή και συγκινητική υποδοχή και εύχομαι η ευλογημένη περιοχή της Θράκης να αποτελεί πάντοτε πρότυπο ειρήνης και ευημερίας. Η χάρη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε, η πόλη της Ξάνθης, δια του προσώπου μου, σας υποδέχεται στην ευλογημένη του τη γη.
γιορτάζουμε τα 100 έτη ελεύθερης ζωής της Ξάνθης. Ένας αιώνας αγώνων και προσπαθειών για την εμπέδωση της ελευθερίας και της ειρήνης. Στο πρόσωπό σας τιμούμε την Εκκλησία της Ξάνθης, την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθωρίου, που εδώ και ένα αιώνα αδιάλειπτα ποιμένει και φροντίζει τους κατοίκους τούτης της γης. Μακαριότατε, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι όλοι οι κάτοικοι τούτη της περιοχής, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, περιβάλλουν με αγάπη και σεβασμό την τοπική εκκλησία και το χωρίς διακρίσεις φιλάνθρωπο έργο της. Για τούτο ακριβώς όλοι μας σας υποδεχόμαστε εδώ σαν τον δικό μας άνθρωπο, που ποιμένει ακάματα και δημιουργικά το πλοίο της ελλαδικής εκκλησίας. Στο πρόσωπό σας, μακαριότατε, βλέπουμε το σεβάσμιο φίλο και πατέρα. Ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης, της διαλογής και της συνεργασίας εδώ και 100 χρόνια, έναν ολόκληρο αιώνα, μας δυναμώνει και μας καθοδηγεί. Ως ευπαρίσταται μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε, με τη σεπτή συνοδεία σας, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους χορούς των Ιεροψαλτών. Τον δεξιό χορό διευθύνει απόψε όπως και αύριο ο άρχον του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου από το Φανάρι, όπως και χθες με το σύλλογο από τη Θεσσαλονίκη Ρωμανό το Μελωδό, έδωσαν μια συναυλία με εκκλησιαστικούς και παραδοσιακούς ύμνους, όπως να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί με γράμμα εισφράγιστο έδωσε την άδεια στον Άρχοντα να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις των 100 χρόνων ελεύθερου βίου, αλλά να συγχαρώ και τον Σύλλογο των Ιεροψαλτών που απόψε κατέχει το αριστερό ψαλτήρι, που είναι στενοί συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, και ευχηθείτε μακαριότατε αυτήν την ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός να έχουμε τη δυνατότητα να την διαχειριστούμε σωστά. Εύχεστε.
είναι τα πάθη μας αθεράπευτα? Μήπως είναι ταυτισμένα με την ανθρώπινη φύση? Οι απαντήσεις στην εκπομπή «Πάθη και θεραπεία» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα και σε επανάληψη την Πέμπτη στη 1:30 μετά το μεσημέρι. Ο Διπορικός στη Μητρόπολη Βελγίου. Από την Κυριακή 6 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 9:30 το βράδυ γνωρίζουμε την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου. Ο Ελληνομαθής Ποιμενάρχης της, οι ιερείς που διακονούν στις Ορθόδοξες Ενορίες, η τοπική παράδοση, οι απόδημοι Έλληνες. Ο Διπορικός στη Μητρόπολη Βελγίου. Κάθε Κυριακή στις 9:30 το βράδυ και σε επανάληψη την Τετάρτη στις 12:30 το μεσημέρι. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, με σεβασμό στην παράδοση, εξέδωσε καλέσθητο έγχρωμο αντιμήνσιο. Το εξαιρετικής ποιότητας ύφασμα, σε συνδυασμό με την υπερσύγχρονης τεχνολογίας εκτύπωση με ανεξίτηλα χρώματα, προσφέρει άνεση και ευκολία κατά τη χρήση του από τους ιερείς και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθεί επάνω σε αυτό, εκτός από τον τόπο και τον χρόνο τελέσεως των εγγενείων και οποιοδήποτε μονόγραμμα ή σύμβολο της Ιεράς Μητροπόλεως ή του Ιερού Ναού. Διατίθεται σε δύο μεγέθη. Άνοιξε μία αγκαλιά για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για να προσφέρει άριστες και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης σε έναν εξαιρετικού φυσικού κάλους χώρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Μόλις 45 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη στην Τερπνή Σερών στεγάζονται τα χαμόγελα, η αγάπη και η αληθινή φροντίδα των δικών μας ανθρώπων. Αλκμίνη, η πιο ζεστή αγκαλιά για τους ανθρώπους της ζωής μας. Εργαστήριο και σχολεία αγιογραφίας agiographos.gr. Αγιογράφηση ιερών ναών, χειροποίητες βυζαντινές εικόνες. Με πίστη στην ορθόδοξη παράδοση και πολυετή εμπειρία. Μαθήματα αγιογράφησης εικόνων και τοιχογραφίας για προχωρημένους. Τριετής κύκλος σπουδών με προσωπική διδασκαλία. Θα μας βρείτε Παπανικολάου 143, Πεύκα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 673 005. Αγιογράφος.gr. Λαοπλαστήρα, Σμοκόβου και Στεφανιάδας,